Hello everybody. Γεια χαρά και πάλι, SP1 και Κόρμαν, πάμε να δούμε losers. Losers, Θέμη, προχωράει ωραία και όμορφα σήμερα. Το Smash City League Season... Θα πάμε πόκια να στάζουμε 2, πολύ γρήγορα διαλέξαμε. Season... Α, ναι, Season 1, είναι Ultimate Smash City League, right. Ναι, ναι. Upgrade. Σκεφτόσα ότι έπρεπε να το ξέρω. Τρία. Ε, πήγαν ανάποδα, πάντα ένα flip στα... Dang it. Και μπορείς να βάλεις το χαρακτήρα, ναι. Είστε έτοιμοι, εσείς, ναι, εγώ είμαι πολύ έτοιμος. Τρακ. Τα πού... Πού πρέπει να πατήσω να φαίνεται κάποτε εδώ. Πάμε να δούμε λοιπόν το πρώτο αγώνα, το πρώτο παιχνίδι για τον αγώνα της τέταρτης θέσης. Για τον ηθημένο δηλαδή. Και ο νικητής θα πάει Winners Finals. Θα έχει την ευκαιρία να πάει μέχρι την πρώτη. Losers Finals θα πάει. Ναι. Έχουμε ξαναδεί καθόλου αυτό το matchup. Ναι. Βασικά θα σου απαντήσω αμέσως. Κάτσε να δω. Απάντησε μου. Αν και δεν θυμάμαι. Λογικά το έχουμε ξαναδεί πιστεύω. Έτσι λέει. Γιατί αισθάνομαι ότι τώρα είναι που ξεκίνησε το Snake. Το SP1, άρα γενικά είναι λίγο δύσκολο. Νομίζω τους χαρακτήρες. Ναι, το Snake. Ω, πολύ ωραίο κατευθείαν αυτό. Ναι, όχι αν έχει παίξει ο SP1 με το. Εντάξει, όχι, αυτό δεν το μιλώ. Ξαναγύρισε λοιπόν στο Snake. Ναι. Να δούμε πώς μπορεί να εκμεταλλευτεί όλες τις χειροβοβίδες. Γιατί πριν θεωρούσα πιο δύσκολο το matchup με Snake. Από τον... Αλλά τον έκανε κομμάτια Snake. Από τον Kerul. Αλλά για κάποιο λόγο με δυσκόλεψε ο Kerul. Εντάξει. Μου κάνει εντύπωση. Γιατί το Snake το θεωρώ πολύ χαρά χαρακτήρα. Δηλαδή πολύ, πολύ, με δυσκολεί πολύ. Αλλά οκ. Okay. Μπορεί να ήταν ωραίο. Παρά δεν ήταν αρκετό. Να το, να το, ναι. Ο Νικήτας, αυτό, γι' αυτό ζω, γι' αυτό ζω! Αχ, ωραία λοιπόν. Άλλο ένα Νικήτα. Έστειλε στα θυμαράκια τον παίχτη, τον αντιπάλο του. Ποιο είναι το shortcut για να κάνεις κατευθείαν rename? F2. Ε? F2. F2, ωραία. Στην πάτσε. Ήδη έκανες κάτι από εδώ. Light click. Αν το κάνεις κανονικά. Light click, όχι, το κανονικό είναι... Excuse me, light click, τι είναι αυτό. Στο light click. Είναι αυτό. Α, πρέπει να το κάνεις πάνω στο... Ναι. Πάνω στο σημείο. Right, yeah, I've seen this before. Ορολογία σου, η ορολογία σου με τρελαίνει. Οκ, dash attack. Ακόμα και το smash attack μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ένα project να υπάρχει στο χώρο. Είναι πολύ ωραίο. Smash attack. Drop smash. Α, ναι, 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 ναι. Κάποια στιγμή μπερδεύτηκα. Τιρι! Α, πήγε για τα στάντα πάλι, αλλά... Δεν το βγήκε. Οκ, ωραία. Ξέρω γιατί κάνετε το στόκ. Παραλίγο. Και ένα throw. Η ευκαιρία τώρα του SP να πάρει το στόκ από εκεί που ήταν πίσω. Where did Nikita go? Οκ, κακό. Ναι, ναι, πολύ κακό. Έβαλε πολλά... Πολλούς όλμους εκεί και μετά δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Ω, το tech ήταν πολύ καλό. Βαντικό πώς θα... Επιστρέψει τώρα ο Ντόπερμαν. Έχει φάει 20-30. Δεν έχει επιστρέψει. Τώρα επιστρέψει στο κέντρο γιατί. Α, στο κέντρο. Ναι, ναι, το κέντρο δεν θα επέστρεφε. Έχει ένα συμφόρμα. Αυτό, ναι, γιατί ακριβώς αυτό εκεί είχα το μυαλό μου. Ότι έχει τόσο πολλές εκρήξεις που. Κάρα το κουν. Αν υπομονώ να είναι η κομμετέτρο σε άλλο δωμάτιο. Είναι και εγώ και κοίτα, εγώ. Κοίτα, να σου πω, εγώ μπορώ να το κάνω. Ποιο? Να έχω το μυαλό μου, να ακούω και τους άλλους και να μην μου παίρνει το παιχνίδι. Μα εδώ πέρα αλλά... μπορεί να βάζει 20 και να μην ακούσει τίποτα άλλο. Ναι, γι' αυτό ποτίστε το κάνεις. Ναι. Δεν μπορώ. Δεν θέλω. Και δεν είναι ότι με ενοχλούσε. Όχι, δεν με ενοχλούσε καθόλου. Δεν με ενοχλούσε. Ήμουν εντάξει. Είχαμε κουβέντα, έκανα και εγώ κόμμα τέτοια. Πολύ πλάκα. Ναι. Ακουγόμουν καθόλου το μικρόφωνο, λες. Δεν είμαι σίγουρος. What? Πόσες τροφές κάνει. Κρατάει αρκετή ώρα. Ναι, όντως. Alright. Και μπορούσε να κάνει και άλλα πράγματα. Όχι, δεν έκανε το chase. Now! Καταφέρει να πάρει το στόχο SP1, είναι 160. The Hind D! Liquid! Έχω κάνει κανένα sentence mix με τον David Hayter και πέρα να λέει διάφορα. Colonel, you make me liquid! Οπ, να το... Να τον... Ωραίο Edgar εκεί, πήγε να γίνει το... Και κατέβαινε με το drone. Αργά, αργά. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Συγκρατημένη η Λουσίνα στη νίκη. Λουσίνα wins! I won!
Σαν τον... σαν το CDI Link. I won! Ωραία, μ' άρεσε αυτό. Λοιπόν, SP1 and Doberman έχουν παίξει μια φορά στο Ultimate League και έχει νικήσει ο SP1 την πρώτη μια φορά που παίξανε. Είχανε παίξει τότε. Υποθέτω που ήταν... Κρουλ. Ήτανε Ρουλ. Snake δεν ήταν. Ήτανε και Ρουλ νομίζω. Ο Snake είναι σχετικά πρόσφατος και σίγουρα ήταν άμεσα. Θα βάζω το chip μου στο Gay Rule. Gay Rule. Όταν βάζω μπάζο. Μπάζο. Να μην έχει παίξει καθόλου μπάζο. Α, δεν έχει παίξει. Ναι, δίκιο έχεις. Οκ, ναι, Gay Rule, Gay Rule. Τι άλλο έχει παίξει? Πειράχα πλάν. Λίτλι, δεν θυμάμαι. Ναι, λίγο. Σαν ότι κάτι άλλο έχει παίξει πιο τον κότ σοβαρά. Ή μάλλον νομίζω σκεφτόμαι τον μπάζο πάλι. Δηλαδή τον έπαιξε, δεν ξέρω αν τον έπαιξε εδώ. Με από τα η μνήμη μου, δύσκολο να βρεις μια καλή μνήμη τελευταία. Που να μην σε απατάει. Είναι πολύ ακριβές. Πρέπει να ανεβεί κάτι μέσα. Οι φτηνές σε απατάνε κατευθείαν. Για το πρώτο τη Honda. Οπ, οπ, οπ. Ποιος θα νικήσει στο space. Ωραίο. Και άλμα τώρα ευκαιρία για το... Ω, δεν έκανε νόηση. Οκ, ωραία γύρισε, ωραία γύρισε. Ναι, γύρισε. Ωραία από εδώ. Προχωράει με τις όλμους, πέφτουν βροχή από πάνω. Έτσι ποιους? Όλμους. Όλμους. Nice. Για τώρα και... Α, δεν τιμωρεί το. Ναι, ναι. Οκ, okay, δεν έκανε πάνες. Ποιο είσαι ο game. Δεν άλλαξε χαρακτήρα πάντως. Μάλλον αισθάνεται ότι ο... ότι ο Ντόπερ θα τον κάνει τον Κερούλ. Αλλά δεν αξίζει. Δεν είμαι σίγουρος πάντως γιατί την πρώτη φορά που είχαν παίξει σου λέω. Με Κερούλ είχε κερδίσει με αυτόν σίγουρο. Κάτι περίεργα και εμένα να το κάνει. Αλλά πιστεύω μάλλον ο Ντόπερμαν έχει περισσότερη εμπειρία πλέον. Σίγουρα σε αυτό εδώ το τέτοιο. Ο από εδώ είναι ο 1 και από εδώ είναι ο 2. Ναι. Εντάξει. Πώ θα το καταλάβει αυτό. Ότι το βλέπει έτσι. Του Έλκο και του Ρομ. Έχει απόλυτο δίκιο. Αυτά και με εκείνα. Για όσου δεν το βλέπουν, δηλαδή όλου. Είναι 3-3. That's the joke. Δεν το βλέπει. Όχι. Του αγώνε του Έλκο και του Ρομ, όχι μεταξύ του. Α, συγγνώμη. Συγγνώμη. Εγώ κοίταξα του μεταξύ του. Γι' αυτό ήταν πιο αστείο. Alright, now I see. And I don't like it. Okay, πάντως καλύτερο SP1, αλλά έχασε το stock. Okay, sorry, συγγνώμη. Δεν ξαναμιλάω. Δεν πειράζει. Έτσι μένα. 2-2 λοιπόν. Πάντως συνεχίζει να έχει το προβάδισμα του. Το κρατάει. Πάει συνεχίζει να τον πετάξει απ' έξω. Κάσει κάποιο Edgar, δεν ξέρω αν δουλεύει αυτή η τραγική αρκετά. Είναι πολύ καλό mind game tool, yeah. Κάνει και snaking πολύ ωραίο. Ωραίο το όψιμα εκεί, να είσαι Νικήτας. Τον διώχνεις πάνω, όταν είναι off stage, τον κάνεις να γυρίσει 180. Ναι, στο μυαλό σου, ναι. Γιατί δεν μπορείς να το δεις. Και τον αφήνεις και κάνεις κάτι άλλο και σου έρχεται. Όντως, αυτό είναι. Up tilt, back air, back air κι άλλο. Μπορώ να καταλάβω, από μια σχεδόν άχρηστη κίνηση, έχει μια super duper κίνηση. Ναι. Δεν το λες άχρηστο. Ήτανε ψηλομέτρες το... Αλλά εδώ είναι ίσως καλύτερο. Ας το προόλες εσύ, sorry, νόμιζα έλεγες στο Metal Gear. Α, και ούτε κάνεις. Μπορείς να τσιμπήσεις ένα νικήτα και να νικήσεις όλους τους boss από την άλλη άκρη της πίστας. Να μην παίξει. Μάλλον εκεί βασίστηκε. Όχι, λάθος, δεν το. Θα καταφέρει να πιστέψει. Wow. Έχει πολύ momentum το AB. Ναι, ναι. Άμα ξεκινάς προς κάτω, πρέπει να πολεμήσει ενάντια σε αυτό και μετά να γυρίσει. Κρίμα. Καλά, τώρα. Δύσκολα θα το γυρίσει να το παίρνουμε από πίσω συγκεντρωμένος. Αλλά ποιος ξέρει. Υπάρχουν φορές που κάτι έχει πάθει ο Ντόπερμαν και έχει χάσει τη συγκέντρωσή του. Ή μπορεί απλά ο SP1 να είναι πιο συγκεντρωμένος. Θέλω ευκαιρία τώρα γιατί... Να, να τρώω. Στα... πάνε στα κόκκι. Οκ. Πάει χειροβοβίδα κάπου. Τσιά! Τσιά! Πόκ. Και γλίτω στο smash attack. Dab combo. Είναι καλός τύπος. Παλεύει πάντως εσύ. Προσπαθεί. Προσπαθεί να κάνει το καλύτερο που μπορεί. Και είναι αυτό που μπορούμε να ζητήσουμε από αυτόν. Και από όλους μας. Dang! Dead. Ένα. Yes. Πάμε λοιπόν. Best of 5, I guess.
Θα δει, αλλά ήταν. Oops. Πειράζει όμως. Τρέφουμε. Θα να μην έγινε τίποτα. Θα να μην πέρασε μια μέρα. Από το ναι του best of three. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Από το νέαρ. Από το νέαρ. Ποιος έχει καλό νέαρ. Από το νέαρ του Κικέιρουλ. Θα δούμε. Για να δούμε τι θα τι δούμε. Θα γίνει. Θα αλλάξει χαρακτήρα άραγε. Yeah. Και θα μείνει με snack. Πάμε Smashville. Εδώ πέρα η Smashville έχει το εξής με τον Snake. Μπορεί να βάλει τη C4 στην πλατφόρμα. Και να πάει η πλατφόρμα έτσι sneaky και να σκάσει πάνω στον άλλο. Μ' αρέσει. Ένα κινούμενο C4 να σου έρθει όποτε θες. Round 3! Ελπίζουμε τώρα ότι δεν χάλασε η συγκέντρωσή του Ντόμπερμαν επειδή έγινε αυτό το. Γιατί το κάνει πολλές φορές το να πεις. Α, ωραία, πες το 3, τελείωσε. Τι ωραία, χαλαρώνεις, σηκώνεσαι, πες το 5. Είχε δίκιο πριν που το έλεγε, αλλά εγώ νόμιζα. Δεν του καταλάβω. Όταν έλεγα, εγώ κάτσε να δούμε το Handy Guy. Και το είδα ξανά τώρα για να είμαι σίγουρος. Πρέπει να το βάλουμε κάπου. Νομίζω πως το είχα εδώ, αλλά δεν το έχω γι' αυτό. Κάτα, και εκεί, ναι. Αν έχουμε ένα από το χαρτάκι τέτοιο, εδώ πίσω. Κοίτα. Όντως. Να το κολλήσουμε εκεί να το βλέπουμε. A handy guy to best of five. Starring me. Oh, ωραίο κάνσελ εκεί. Συνεχίζει την αφόρητη πίεση, αλλά δεν κάνει damage. Πρέπει να βρει το knockout. Ναι, ωραία, την έκανε. Πάλι καλά που έφυγε, γιατί θα σπάγει ασπίδες στο τέλος. Ή θα κάνει shieldbook. Ωραίο, το διάβασε. Ναι. Και αυτό μου αρέσει με τον Νικήτα. Πατάς το shield button και πέφτει. Και πεθαίνει. Και μπορείς να το κάνεις λίγο προς τα πάνω και να το αφήσεις ώστε να πάει λίγο momentum να συνεχίσεις μπροστά. Ναι. Και κάνει ένα πολύ ωραίο τοίχο από projectile. Ο Snake είναι τόσο cool. Ναι, μου αρέσει και εμένα. Και το tech εκεί στην πλατφόρμα το έκανε το κουμπάνι κατευθείαν. Στο tech or lack thereof. Bear. Αλλού για άλλη πράγη. Ξέχασε που ήταν. Ναι, όντως. Δεν πέτυχε ο Νικήτας. Grab. Άλλο ένα throw. Oh, nice! Πολύ ωραίο αυτό. Risky and tasty. Το φέρεις τα ίσα κατευθείαν. Τέτοια θέλει. Άμα έχει μεγάλο κενό, πρέπει να κάνεις bold κινήσεις. Δεν είναι καλό πάντα να κάνεις αργό recovery. Το down air του είναι πολύ ωραίο και δεν το κάνει καθόλου. Ναι, είναι πάρα πολύ καλό out of shield. Είναι σχεδόν σαν το Yoshi. Κάνει 30 damage άμα πετύχουν όλα τα hit. Όταν παίζαμε online, μου το έκανε πάρα πολύ. Ναι, και εμένα μου το έκανε πριν. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Ωραία. Το νιώσες. Το νιώσα, ναι. Έτσι σκεφτόμουν αυτό. Ωωωωω, up smash. Το νιώσες πάνω στα λεπιά σου. Ναι, στα λεπιά. You know, βατράχος. Σύμφωνα με το canon του Detective Pikachu movie, δεν έχει λεπιά, έχει skin. Έχει ένα πολύ. Τι να έχει ο βάτραχος fair. Δεν ξέρω, έτσι όλα fair τα έχουν κάνει. Who made this? Δεν έχουν κάνει fair με το Psyduck. Θα μου πεις, πάπια είναι. Πάπια είναι, ναι. Εντάξει, δεν είναι fair, είναι feathers, αλλά feathers, ναι. Still, πιο κοντά από Green Ninja να έχει fair. Μην το θυμάμαι καλά. Jesus. Thanks Hollywood. Έχει απλά δέρμα, τώρα που το σκέφτομαι. Έχει ένα έτσι υδρόφιλο δέρμα. Πώς είναι τα Gecko. Gecko. Όλα αυτά, όταν μου φαίνεται το ξεκάθαρα και αυτό το παιχνίδι στο πάκι. Θα να έρθει ποτέ ο Gex. Μιχάλη. Και. Πολύ από εκεί, αλλά. Οκ. Δεν ξέρω. Όχι. Οκ, πρόλαβε. Πήγε να κάνει. Μια ευκαιρία για τον Σπιουάν, για να δούμε τώρα. Ο Μπάκερ μακριά θα επιστρέψει. Και. Boing. Άλλο ένα Μπάκερ. Τον έφαγε. Τώρα όμω. Τώρα είναι for real. Τώρα είναι for real. Κάνε το. Yeah. I won! Λουσίνα, win! I won! Μ' αρέσει πάρα πολύ.